γενέθλιά σου δεν κλείνουν όπως θα ήθελες και όπως θα περίμενες, σίγουρα. Όχι. Δεν ήταν. Δυστυχώς δεν ήταν αυτό το δώρο που ήθελα. Είναι αυτό που έχω. Θα προχωρήσουμε. Να ξερνόμαστε σήμερα. Και τι σου μένει από το παιχνίδι, το σκορ, τα λάθη τα οποία επέστρεψαν και μας κόστησαν, οι αποφάσεις οι οποίες τις χαρακτήρισε και ο Κρέσπο πριν περίεργες. Όλα. Είναι ένα συνέστημα δύσκολο να το περιγράφεις, γιατί υπάρχει τα λάθη που κάναμε, υπάρχει την αντίδραση που δείξαμε, που βρισκόμαστε δύο φορές πίσω από το σκορ. Υπάρχει, όπως είπε το Κρέσπο και καλά, τις αποφάσεις διαιτησία που τουλάχιστον λίγο περίεργες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε το αποτέλεσμα, ούτε την εμφάνιση, ούτε τις αποφάσεις του διαιτητή. Πρέπει να κοιτάζουμε αυτό που κάναμε, δεν κάναμε σωστά, να μπορούμε να το διορθώσουμε για να συνεχίσουμε. Ήσουν, για να μείνουμε λίγο στις αποφάσεις, ήσουν από τους ποδοσφαιριστές που πήγες και μίλησες με τον επόπτη για την φάση του Άρντα και σας είδαμε μετά πήγατε στο διαιτητή. Τι συνέβη εκεί ακριβώς? Συνέβη ότι το υπόπτης με είπε ότι ως το βάρη είχαν αναφέρει ότι υπήρχε εισβρόξιμο, αλλά το διαιτητή αποφάσισε να μην δώσει πέναλτι. Ο διαιτητής μου είπε από το βάρ είχαν ελεγχθεί τη φάση και δεν υπήρχε τίποτα. Όπως είπε το Κρέσπο και καλά, λίγο περίεργα στις αποφάσεις, λίγο περίεργα ότι ένας μου λέει ένα πράγμα, το άλλος λέει κάτι διαφορετικό. Μάλλον θα μας εξηγήσει ο κύριος, πώς το λένε? Κλάκτενμπεργκ. Αν θα μιλήσει εμάς. Αφήνοντας στην άκρη αυτά και στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, είπες ότι δεν κάναμε πράγματα σωστά και φάνηκε. Τι ήταν αυτό που θεώρησε ότι πρέπει να βελτιώσουμε εν ώψη και τη Τετάρτη του μας με τον Ολυμπιακό? Έχουμε βελτιώσει, αλλά προσωπικά νομίζω και νομίζω ότι πολλούς τα συμφωνούν μαζί μου. Εμφανιακά πρέπει να είναι από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει σε ποιότητα παιχνιδιού. Σε φάσεις πάλι είχαμε φάσεις που δεν μπορούσαμε να βρίσκουμε την αιστεία. Αυτό που πρέπει να διορθώσουμε είναι αυτό που είπαμε, να δουλέψουμε σκληρά, να μην κάνουμε αυτό το λάθος που κάναμε και σήμερα, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να είμαστε πιο ένας δίπλα τον άλλον, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ.